Βέβαια, τώρα σε άκουσα. Ήρεμα, 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 ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα του Άρη Σερβετάλη. Ο οποίος Άρη Σερβετάλης λέγαμε αν θα απαντήσει. Απάντησε λοιπόν, όπως το είχα πει, ήμουν σίγουρη ότι θα απαντήσει. Μέσα μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση, γιατί δεν πρόκειται για μια απλή ανάρτηση, είναι ανακοίνωση, όπου μέσα σε αυτή την ανακοίνωση γράφει όλες τις θέσεις. Χαρακτηριστική πρόταση, δεν μετέχω σε πιστοποιημένο ντάνιασμα ανθρώπων. Μάλιστα, είπε ότι είχε ενημερώσει την παραγωγή, ήταν βουλιά της παραγωγής, να ενημερώσει τους. Πάμε να το δούμε. Κάτι που είχαμε πει και εμείς εδώ. Η απόφαση να αποχωρήσω από την θεατρική παράσταση Ρινόκερος πάρθηκε καθώς αδυνατό να υποστηρίξω τον διαχωρισμό ανθρώπων που επιβάλλουν τα νέα μέτρα. Η παραγωγός εταιρεία και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Κιβωτός και ο σκηνοθέτης παράστασης Γιάννης Κακλέας ήταν ενήμεροι για τις απόψεις μου. Από τον Ιούλιο και βλέποντας την πρόθεση της πολιτείας να απαγορεύσει την είσοδο σε μη εμβολιασμένους, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, τους ενημέρωσα πως δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα και ανακοίνωσα πως αν τα θέατρα λειτουργήσουν στο μέλλον, μόνο για εμβολιασμένους θα αποχωρήσω από την παράσταση. Όταν η πολιτεία απαγορεύει σε μια μερίδα πολιτών να εισέλθει σε ένα χώρο για να παρακολουθήσει μια παράσταση, δεν έχω άλλη επιλογή από το να σεβαστώ αυτή την απόφαση και να αποχωρήσω. Η αξία της μη διάκρισης των ανθρώπων είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Ζήτησα συγγνώμη σε όλους τους συντελεστές αν η απόφασή μου τους στεναχώρησε. Αδυνατό να μετέχω σε ένα πιστοποιημένο ντάνιασμα ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει δημιουργηθεί από τον Θεό με την ελευθερία ακόμα και να τον αρνηθεί. Δεν είμαστε αγέλη, είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε να φανερώσουμε το πρόσωπό μας. Αυτή είναι η θέση του Άρη Σερβετάλη. Να θυμίσουμε ότι χθες έγινε γνωστή η αποχώρησή του από την παράσταση και μάλιστα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, οι περισσότερες μεγάλη κατά δυσαρέσκεια. Γιατί ουσιαστικά έμειναν αρκετοί ηθοποιοί αυτή τη στιγμή. Η παράσταση κατεβαίνει για ένα διάστημα άνεργη. Βέβαια, λοιπόν, να ξαναπούμε, γιατί το είπαμε χθες και ήμασταν ακριβέστατοι, ότι η συζήτηση είχε γίνει από το καλοκαίρι με τον παραγωγό της παράστασης, καθώς και με όλους τους συντελεστές, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή κτλ. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θέλω να δούμε τι έχει γράψει και η Ιβάνα Μπάρμπα και άλλοι ηθοποιοί. Θέλω λοιπόν να δούμε, ναι, γιατί η Ιβάνα Μπάρμπα είναι ανάμεσα στους ηθοποιούς που έχουν υποστηρίξει τον Άρη Σερβετάλη. Οπότε, λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω μαζί της και της λέω, Βάνα, θέλω να μου πεις γιατί υποστηρίζεις, ενώ οι υπόλοιποι συναδελφοί σου είναι ενάντια. Πάμε να δούμε πρώτα τι έγραψε και μετά όσα σου είπε. Πάμε να το δούμε. Όσο για τον ηθοποιό κύριο Σερβετάλη που κατέβασε την παράστασή του, θα έλεγα ότι έχει θάρρος πρωτίστως και δεύτερον η τέχνη πρέπει να έχει φωνή. Είμαι ενάντια σε κάθε διχασμό και η τέχνη ανήκει σε όλους. Αξιοθαύμαστος ο κύριος Σερβετάλης και σίγουρα θα αποζημιώσει τους ηθοποιούς της παράστασης. Το τελευταίο ήταν ηρωνικό ή όχι? Όχι καθόλου ηρωνικό. Πιστεύει ότι θα αποζημιώσει, δηλαδή. Πιστεύει ότι, δηλαδή, ότι επειδή σου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ σωστός, θα κάνει την προσπάθειά του να αποζημιώσει τους συντελεστές. Βέβαια, εγώ τη ρώτησα και τη λέω, είναι δυνατόν αυτό που λες, έχεις κάποια πληροφόρηση? Δηλαδή, θα πάρει την τσέπη του και θα. Ωραία. Ακριβώς αυτή την απορία είχα, λοιπόν. Οπότε εγώ μίλησα με την Ιβάνα Μπάρμπα και θέλω να δείτε όλοι τι ακριβώς μου απάντησε. Για πάμε. Καταρχάς, δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το παιχνίδι εμβολιασμένων ανεμβολίαστων. Λοιπόν, η τέχνη είναι πάνω ακόμα και από την πολιτική. Σαφώς να τηρούμε τα μέτρα, αλλά εγώ είμαι εναντίον όταν στην τέχνη διαφοροποιείται ποιοι θεατές θα μπουν μέσα και ποιοι όχι. Είμαι ενάντια σε αυτό το μέτρο, γιατί θεωρώ ότι η τέχνη μπορεί να μας δώσει πολλά. Πώς μπαίνουν στη λεωφορεία εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι? Πώς μπάνε στα σούπερ μάρκετ εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι? Γιατί όχι στο θέατρο? Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή διαφοροποίηση. Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι μπράβο του με το θάρρος και την παρησία που έδειξε. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Το μόνο που θα έπρεπε και νομίζω ότι θα το φροντίσει ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, δεν πρέπει να μείνουν χωρίς χρήματα τις γιορτές οι άνθρωποι τεχνικοί και όλοι στο θέατρο. Αυτό είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν να εξώνουμε με παρησία το ανάστημά μας, αλλά απ' την άλλη πρέπει να σκεφτούμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν. Αν μπορεί να τους καλύψει, τότε χίλια μπράβο. Και εγώ είμαι μια γυναίκα, δεν έχω. Έχω να παίξω 8 χρόνια, λέει, για την αδελφή μου, την άνθρωπή μου. Όλοι πεινάνε, δηλαδή έλεος. Δηλαδή, γιατί όλοι να είναι μέσα στο μετρό και μέσα στο και όχι στην τέχνη? Ναι, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέει. Στηρίζει τον Άρη Σερβετάλη ουσιαστικά, ναι, γιατί είναι κατά του διχασμού. Σου λέω ότι το θέατρο είναι πάνω και την πολιτική, αλλά πώς θα τους αποζημιώσει? Εκτός αν αυτή τη στιγμή σου λέω ότι εγώ έχω κάποια χρήματα στην άκρη και δίνω. Καταλαβαίνω. Η αποζημίωση δεν είναι θέμα του Άρη Σερβετάλη. Όχι, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως, η Ιβάνα Μπάρμπα είπε θα τους αποζημιώσει. Προφανώς εννοεί τη μεριά της παραγωγής. Όχι, όχι, δεν είπε όχι, αυτό. Όχι, 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 αυτό. Η Ιβάνα Μπάρμπα. Ο Άρη Σερβετάλη. Έλα, Γιάννη, μεσά. Αυτό λοιπόν, επειδή εγώ τη ρώτησα συγκεκριμένα, βέβαια, παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι πιστεύει ότι ο Άρη Σερβετάλη θα τους αποζημιώσει. Εγώ τη λέω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και ουσιαστικά μου είπε ότι θεωρεί ότι έτσι πρέπει να γίνει. Το πρέπει να γίνει. Και το γίνει. Δεν διευκρινίζει από ποιον πρέπει να γίνει, η Ιβάνα Μπάρμπα. Κατά τη γνώμη μου,
Τον Άρη Σερβετάλη βάζει. Εγώ και εγώ κάδρο. Το ίδιο μέσα να κατάλαβα. Ναι, πάντα... Εντάξει. Ναι. Αυτό δεν είναι εφικτό, εκτός αν τι να πω τώρα. Παιδιά, όχι, δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή, παιδιά. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο για τους πρωταγωνιστές. Ένα θέατρο για να λειτουργήσει είναι από ταξιθέτες, καθαρίστες, από τεχνικούς. Πάντως, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε εμείς χτες για πρώτη φορά, γιατί μιλήσαμε τη μεριά της παραγωγής. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση που υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, άντε του μήνα το πολύ, θα συμφωνηθεί ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής, ο γνωστός, το οποίος που θα αναλάβει το ρόλο. Ωραία, θέλω να πω κάτι ακόμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και ο ίδιος ο παραγωγός. Διότι ο Άρης Σερβετάλης μέσα στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, σου λέει ότι εγώ είχα ενημερώσει τον παραγωγό. Βεβαίως. Ναι. Η παραγωγή όμως ενημέρωσε τους ηθοποιούς. Γιατί ουσιαστικά ότι ο Άρης Σερβετάλης έχει δηλώσει ότι αν διχαστεί. Όλο αυτό και αν πάει ανεμβολίες, εμβολιασμένοι, εγώ θα σταματήσω. Κατερίνα λέει ότι συναποφασίσαμε να συνεχιστεί η παράσταση ρισκάροντας. Έτσι. Δηλαδή μάλιστα. Είναι πολύ ξεκάθαρος αυτό. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή λοιπόν εδώ χθες αποκαλύψαμε και ένα άλλο περιστατικό που έχει συμβεί στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Γιάννη μου. Βεβαίως. Είδαμε λοιπόν να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά είχαμε χθες και τον Σπύρο τον Πιμπίλα και τον Σωτήρη Χατζάκη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Στην οικία το όνειρο». Το όνειρο, όπου ουσιαστικά λοιπόν μας είπε ότι επειδή νόσησαν κάποιοι ηθοποιοί, η παράσταση κατέβηκε και απολύθηκαν όλοι οι συνεργάτες. Του επιχειρηματία. Λοιπόν, εμείς είχαμε μιλήσει, θυμόσαστε και με τον παραγωγό και είχαμε και τη δική του άποψη. Και για πρώτη φορά λοιπόν ο Σωτήρης Χατζάκης απαντάει σε όλα αυτά και μας λέει ότι εκείνος αρνήθηκε μέχρι και ρόλο στο σασμό για να συμμετέχει σε συγκεκριμένη παράσταση και ότι μάλιστα όταν του μεταφέραμε ότι μήπως δεν πήγαινε καλά η παράσταση και γι' αυτό κατέβηκε, λέει. Εδώ δεν έγινε καν επίσημη πρεμιέρα. Πώς να τη μάθει κάποιος την παράσταση? Για να δούμε, να δούμε τι μας είπε αποκλειστικά. Μια τόσο όμορφη πρεμιέρα την επισκιάζει και μια δυσάρεστη εμπειρία που είχατε πρόσφατα και αναφέρομαι στην παράσταση «Συνοικία το όνειρο», την οποία σκηνοθετούσατε με πολύ μεγάλο κόπο, αλλά μόνο για 10 παραστάσεις παίχτηκε. Κοιτάξτε, δύο χρόνια προετοιμάζονται τα παιδιά, φτάνουμε στην πρεμιέρα, γίνεται, συμπιόμαστε, λέγαμε τι ωραία επιτέλους παράσταση μας ανέβηκε. Και ξαφνικά αρρωσταίνει ένα κορίτσι από COVID. Πάνω στις 10 κάτι παραστάσεις. Ένα δεύτερο παιδί κολλάει, ένα τρίτο παιδί κολλάει και κλείνει το θέατρο. Το πρωτόκολλο απαιτεί κάποιες μέρες και ενώ ήταν ανέβουμε στις 19, μας ανακοινώνεται ενώ τα παιδιά είναι στο σπίτι με πυρετούς, με πνευμονία και χωρίς να ρωτήσει πώς είναι η υγεία τους, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα τα οικονομικά για τα τεστ, τους απολύει όλους γιατί λέει το έργο δεν πάει. Εδώ γελάει η παγκόσμια θεατρική κοινότητα. Κατάκητοι άνθρωποι να είναι και να τους πετάς στον δρόμο. Να είναι άνθρωποι που οι οποίοι έχουν προγραμματίσει οικογενειακά, οικονομικά τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει πιστοί στην υπόσχεσή τους να παραμείνουν στο θέατρο. Εμείς μείναμε εκεί. Εκείνος όμως υποχώρησε και τους απολύει. Και τώρα βρισκόμαστε στενοχωρημένοι, θυμωμένοι, μπροστά σε αυτή τη βία. Αν ηθοποιούς που είναι άρρωστοι, ηθοποιούς που έχουν κάνει προγραμματισμό, τους πετάς χωρίς να έχουν καν τον δικαίωμα να αποδείξουν ότι η παράσταση μπορεί να πάει, αυτό είναι κακοποιητική βία, είναι βία εργασιακή. Πώς σημειωθήκατε? Προσωπικά, όχι, έχω πάρει μόνο τα μισά χρήματα. Αλλά στους τοπίους έδωσε κάτι ψίχουλα, δηλαδή κάτι χρήματα μέχρι την ημέρα που τους απέλησε. Και να πεις ότι φταίνε οι ηθοποιοί, ότι δοκιμάσαμε και δεν πήγε το έργο, να πούμε εντάξει, άνθρωπέ μου, θα καταστραφείς, να φύγουμε. Αλλά ο άνθρωπος ούτε 10 παραστάσεις. Κάθερα το σχόλιο σας για την αποχώρηση του Άρη Σερβετάλη από την παράσταση Ειρηνόκερος. Σημασία για αυτόν έχει είναι ότι άφησε έτσι με αυτόν τον τρόπο μετέωρους όλους τους άλλους ηθοποιούς του θεάσου. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους ηθοποιούς? Από μηχανής θεατρό για την παράσταση Sleuth. Είναι ένα θαυμάσιο έργο, ένα έργο που έχει μεγάλη παράδοση στην ελληνική σκηνή. Έχει παιχτεί από τον μεγάλο Δημήτρη Χόρου και τον μεγάλο Αλέκο Αλεξανδράκη. Και σε αυτούς, στη μνήμη τους, αφιερώνουμε την παράστασή μας εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε αποκλειστικά. Μίλησε πάρα πολύ ωραίο άνθρωπος και να πω ότι εγώ στεναχωριέμαι, παιδιά. Ναι. Μιλάει για εργασιακή βία και έχει δίκιο. Και είπες και χθες κάτι, Γιάννη, που θέλω να το διευκρινίσουμε, γιατί αυτό ισχύει. Οι ηθοποιοί
δεν πληρώνονται για τις πρόβες τους. Μπορεί οι πρόβες να είναι μήνες πριν και οι άνθρωποι πληρώνονται με το που ανέβει η παράσταση. Έτσι. Και έχουν αφήσει άλλες δουλειές πίσω, έχουν απορρίψει σύριαλ, έχουν απορρίψει κερδοφόρες σε δουλειές. Έχουν κάνει τα κουμάνα για μια παράσταση. Αυτό πήγαινα να πω. Εγώ δεν το γνώριζα, παιδιά, και το έμαθα εχθές. Είναι ορομήσει. Γι' αυτό και μιλούσε χθες ο Σπύρος Μπεμπίλας για τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν έχουν 8 ώρα. Είναι ανάλογα την ώρα που υποτίθεται ότι δηλώνεται από τον κάθε έναν παραγωγό ο ηθοποιός ή όποιος βρίσκεται εκεί για την παράσταση. Και περιμένουν όλοι να είναι μέχρι το Πάσχα. Δηλαδή οι παραστάσεις δεν τελειώνουν ποτέ τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Λοιπόν, σηκώθηκα για να